Πάμε να συναντήσουμε τώρα τον Χρήστο Τσιγουρή, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Θα είναι στην Κωνσταντινούπολη για τον εορτασμό των Θεοφανίων το Σάββατο, Χρήστο. Στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, λοιπόν, την Μεγάλη Μέρα της Ορθοδοξίας και οι δύο πρόεδροι του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ επέλεξαν να ταξιδέψουν στην Κωνσταντινούπολη. Ο κύριος Ανδρουλάκης θα είναι σήμερα στην Κωνσταντινούπολη. Θα έχουν επαφές με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τον κύριο Βαρθολομαίο. Ωστόσο, πληροφορούμαστε ότι ο κύριος Κασελάκης θα μεταβεί αύριο στην Κωνσταντινούπολη, ότι την Κυριακή θα έχει συνάντηση και με τον δήμαρχο της πόλης, τον κύριο Εκρέμ Ιμάμογλου. Από εκεί και πέρα, αμέσως μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα προσπαθήσει να δώσει γρήγορο ρυθμό στην κοινοβουλευτική δραστηριότητα του ΣΥΡΙΖΑ και την δομημένη πια αντιπολίτευση. Πληροφορούμαστε ότι ευχηδιαστικά ενημέρωσε τους βουλευτές του ότι το διήμερο μεταξύ 19 και 21 Ιανουαρίου θα καλέσει κοινοβουλευτική ομάδα, θα συγκαλέσει κοινοβουλευτική ομάδα στις Πέτσες, ώστε σε ένα διήμερο επιτάπητος να τεθούν όλα τα θέματα. Μάλιστα, έχει σταλεί ειδική οδηγία στους βουλευτές για το πώς θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι, να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Κάτι που μάλλον δεν έχει ηχήσει πάρα πολύ καλά στα αυτιά κάποιων. Αναφέρομαι κυρίως στις αυστηρές οδηγίες που φαίνεται να έχουν δοθεί. Μάλιστα. Δεν έχουμε λοιπόν συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας με απόφαση του κυρίου Κασελάκη 19-21 του μήνα στις Πέτσες. Θα έχουμε ρεπορτάζ στο κεντρικό μας δελτίο. Σε ευχαριστώ, Χρήστο.